Σημαντική είναι η ενίσχυση του αστικού πρασίνου στον Δήμο Ηρακλείου, καθώ μόλι 1,5 χρόνο φυτέυτηκαν 53.000 περίπου φυτά σε 11 κοινόχρηστου και σε μια συνολική έκταση 60 στρεμάτων. Βρισκόμαστε σήμερα στην καταληκτήρια συνάντηση των συντελεστών του προγράμματος Life Green. Το πρόγραμμα αυτό είναι σημαντικό και αποδείχθηκε και αποδοτικό. Είναι σημαντικό διότι μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε δραστικά τους χώρους πρασίνου και αυτό σε έναν βαθμό, όσο ήταν δυνατόν μέσα από το πρόγραμμα αυτό, έχει επιτευχθεί. Το πρόγραμμα Life Green ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 και ολοκληρώθηκε σήμερα με τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Έγιναν φυτεύσει με τι κατάλληλε μελέτε, με τον κατάλληλο σχεδιασμό περισσότερων από 60 στρεμάτων μέσα στον αστικό μα ιστό. Διότι μιλάμε βέβαια για το αστικό πράσινο. Και αυτό αφορά και το γραμμικό πάρκο τη Ερυθρέα και το αρέμα τη Χρυσοπηγή. Ουσιαστικά μέσω των προγραμμάτων αυτών και των παρευάσεων ενισχύεται η παρέμβαση των Δήμων και των Πόλεων στην κλιματική αλλαγή. Ε, μέσα αντιμετωπίζοντα ουσιαστικά. Ε, Όλα αυτά τα έργα πρασίνου όχι ως μεμονωμένες ε, παρεμβάσεις και αποκομμένες μεταξύ τους, αλλά στο πλαίσιο ενός γενικότερου ε, σχεδιασμού ε, βλάστης και πρασίνου. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην αξία του αστικού πρασίνου, στη βελτίωση του μικροκλίματος, αλλά και της ποιότητας ζωής των πολιτών, Τονίζοντα ότι θα ενταθούν οι προσπάθειε για ένα πράσινο Ηράκλειο, ενώ παράλληλα θα υλοποιηθούν δράσει για την ενίσχυση τη περιβαλλοντική συνείδηση στα παιδιά. Διότι φυτεύοντα και τα ενδυμικά φυτά, α, περνάμε και στην γνώση τη χλωρίδα που έχει και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δηλαδή για τα παιδιά. Τα φυτά αυτά, τα ενδυμικά τα οποία επιλέγουμε, είναι και γηγενεί ποικιλίε. Δίκταμο, αρισμαρί, ρίγανη, λεβάντα, ε, Φυτά τα οποία είναι αθεκτικά. Στόχο τη Δημοτική Αρχή είναι η εξασφάλιση κονδυλίων και την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων, ενώ παράλληλα ο Δήμαρχο παροτρύνει του Δημότε να ενισχύσουν τα στοιχεία πρασίνου στι βεράντες και στα μπαλκόνια του, σε μια προσπάθεια να μειωθεί το φαινόμενο τη θερμική νησίδα. Μιλάμε για το πράσινο, μιλάμε για μεγάλα πάρκα, μιλάμε για μικρότερα πάρκα, μιλάμε για. Πράσινες γωνιές, πράσινε γωνιέ, μιλάμε για πάρκα τσέπη, μιλάμε για νησίδε πρασίνου, μιλάμε για πράσινε βεράντες, μιλάμε για πράσινε ταράτσε, μιλάμε για οτιδήποτε μπορεί να πρασινίσει αυτή την πόλη και αυτό βρίσκεται και στην πρωτοβουλία των ανθρώπων, οι οποίοι όμω θέλουν την κατάλληλη ενθάρρυνση και το κατάλληλο κίνητρο για να το κάνουν. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια στο Ηράκλειο, το οποίο ακόμα βέβαια υστερεί στο πράσινο, αλλά είναι μία από τι βασικέ στοχεύσει μα.